Να το εξηγήσουμε. Τι σημαίνει. Έχω να αναφερθεί και προηγουμένως κάποια και ένα στοιχεία. Ουσιαστικά επειδή οι αρμοδιότητες στην παραλία και στη θάλασσα είναι κατακαιρματισμένες σε διάφορες υπηρεσίες. Και διάφορα θέματα, ειδικά στη θάλασσα, είναι στη δικαιοδοσία κανενός. Μέσα στη θάλασσα. Αφήστε με να τελειώσω και να πείτε ό,τι θέλετε. Δεν είναι κανέναν. Κάποια θέματα είπα. Αφήστε με να τελειώσω και να ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Επειδή είναι κατακαιρματισμένη η αρμοδιότητα σε περισσότερες από 10 υπηρεσίες, τμήμα αναλύασης, υγειονομία, κτηνιατρίο, υπαρχιακή διοίκηση, τοπική αυτοδιοίκηση, λιμενική αστυνομία, κυπριακός οργανισμός τουρισμού, τμήμα αρχαιοτήτων, τμήμα δημοσίων έργων, τμήμα περιβάλλοντος και πάει, έχει άλλο και τρεις. Η ουσία είναι ότι το πρόβλημα που υπάρχει όταν υπάρχουν λίμματα στη θάλασσα ή μια άλλη πηγή ρήπανσης δεν λύνεται ποτέ άμεσα. Διότι είτε οι υπηρεσίες και να έχουν καλή διάθεση δεν μπορούν να ανταποκριθούν, είτε και οι υπηρεσίες δεν έχουν καλή διάθεση να ανταποκριθούν και περιμένουν λίγη ώρα να πω ότι ευθύνη φεύγει από πάνω τους. Και δείξω. Λοιπόν, μετακινείται το πρόβλημα και πέρα θα σταθώ για ακόμα μισό λεπτό στο θέμα της ρήπανσης, το οποίο είναι τρομερό πρόβλημα και φαίνεται να μην υπάρχει εύκολη λύση αν δεν γίνει ένας ενίος φορέας. Δηλαδή, μέσα αντιμετώπισε το φέτος πάρα πολλές φορές. Ενώ ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα με λύματα, δηλαδή τα έχουν φωτογραφίσει οι πολίτες, υπάρχει η ευθυνοφοβία και υπάρχει επίσης και η πολιτική υπηρεσιών να μην δημοσιοποιούνται αυτά τα στοιχεία γιατί θα πληγεί ο τουρισμός. Το πρόβλημα όμως είναι εκεί. Πρέπει να υπάρξει ένας τρόπος άμεσης ανταπόκρισης, να γίνει ένα σώμα το οποίο να μπορεί να αποφασίζει ότι αμέσως φεύγουν κάποιοι, παίρνουν δείγματα, κάνουν αναλύσεις, απομακρύνουν το πρόβλημα και μιλώ για, δεν μιλώ για στέρεα απόβλητα τα οποία είναι εύκολο να τα διαχειριστεί κάποιος, μιλώ αν είναι πετρελοειδή, είναι σχετικά εύκολη η αντιμετώπιση τους, διότι υπάρχουν τα μέσα από το τμήμα αναλύειας. Αν μπορώ να το συζητήσουμε ανάπηρον το θέμα. Αν είναι όμως πρόβλημα ρήπανσης, απολύματα ή οτιδήποτε άλλο, το οποίο δεν ξέρω από πού προέρχεται, ολιγορούμε γενικά. Άρα ένας φορέας θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα της ρήπανσης, αλλά και την αταξία που υπάρχει πάνω στην παραλία. Εάν υπάρχουν πιο πολλά κρεβατάκια, εάν έχει επεκταθεί ένα κέντρο κτλ. Δηλαδή θα τακτοποιήσει την κατάσταση που υπάρχει. Αυτό είναι.